Λοιπόν, τελευταίο μέρος εκπομπής. Πάμε γρήγορα να συνδεθούμε με τη συνάδελφο, την Ζημαράγδα Μουλιάτη, με την Πάτμο, για να δούμε πώς έχουν τα θέματα εκεί, τι καταγράφεται ως επικαιρότητα στο νησί, τι αξίζει πραγματικά της προβολής. Καλησπέρα, Ζημαράγδα. Καλό απόγευμα να έχεις. Καλό απόγευμα, Τέρι. Καλό απόγευμα και στους τηλεθεατές μας. Σήμερα θα αναφερθώ σε ένα αγροοικολογικό σχέδιο, το κτήμα Αμπελώνας Πάτινος, διότι συμπληρώνονται 10 χρόνια από τότε που ξεκίνησε να χτίζεται αυτό το σχέδιο και κυρίως γιατί ήδη έχει ολοκληρωθεί η εμφιάλωση των κρασιών και επίσης στις 5 του Ιουνίου σε μία γευσιγνωσία της Κιβωτού Γεύσης στην Ελβετία παρουσιάστηκαν τα 2 κρασιά του αγροοικολογικού σχεδίου, τα οποία είναι ασύρτικο λευκό και μαυροθύρικο κόκκινο. Είναι οι ποικιλίες ιδιωτικές, τις οποίες καλλιεργεί ο συγκεκριμένος αμπελώνας. Αυτός είναι ο αμπελώνας, τον οποίο βεβαίως βλέπουμε και στα πλάνα μας, βρίσκεται στην Πέτρα, κοντά στην Καλλικατσού. Είναι ένας αμπελώνας που αποτελείται από 20 στρέμματα, έχει ηνοποιείο, έχει επίσης και πατητήρι, το οποίο είναι πράγματι πάρα πολύ παλιό, γιατί βρίσκεται στην έκταση του παλιού αμπελώνα της Ιεράς Μονής Ιωάννου του Θεολόγου. Επίσης έχει έναν ελαιώνα στα 10 στρέμματα και το ηνοποιείο, όπως είπα προηγουμένως, βέβαια δεν βρίσκεται στον αμπελώνα, βρίσκεται σε ένα άλλο σημείο του νησιού, είναι στη Βαγιά, από όπου εκεί παράγονται γύρω σε 7.000 το χρόνο φιάλες, μισά και μισά δηλαδή, ασύρτικο και μεγαθύρικο. Όπως γνωρίζουμε όλοι, ο πρωτογενής τομέας, λόγω του τουρισμού, νομίζω ότι έχει σε πολύ χαμηλά επίπεδα πλέον στάση. Κυρίως στο νησί μας πρέπει να πω ότι είναι ανύπαρκτος. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι ιδιώτες που αναπτύσσουν την αμπελουργία, αλλά είναι μόνο για ιδιωτική τους χρήση. Όμως, ένα φωτεινό παράδειγμα πραγματικά για τον πρωτογενή τομέα στο νησί μας είναι αυτός ο αμπελώνας, ο οποίος υπήρξε το όραμα ενός Ελβετού βουλευτή, Έλληνα βέβαια, ο οποίος έφυγε από την Κωνσταντινούπολη, πήγε στην Ελβετία με τους γονείς του, μεγάλωσε εκεί, μπήκε στα κοινά, έγινε βουλευτής, έγινε υπουργός δημόσιας τάξης, ο Ιωσήφ Ζησιάδης, και στο παρελθόν νομίζω έχει παρουσιάσει το έργο αυτό, είχε ένα όραμα. Όταν τελειώσει την πολιτική του έτσι καριέρα στην Ελβετία, να έρθει στην Πάτμο να κάνει έναν αμπελώνα. Και γιατί να έρθει στην Πάτμο? Διότι ερχόταν τα τελευταία 25 χρόνια, ήταν φίλος της Πάτμου, την αγαπούσε πάρα πολύ και ήθελε αυτό να το μετουσιώσει στον πρωτογενή τομέα και στην καλλιέργεια της αμπέλου. Και το πέτυχε βεβαίως. Αυτό λοιπόν το σχέδιο της αμπελοκαλλιέργειας, το οποίο ονομάζεται Πάτινος, αγροοικολογικό σχέδιο, κτήμα μάλλον, βρίσκεται, όπως σας είπα, στην Πέτρα. Αυτή την περίοδο υπάρχουν εδώ 4 αμπελουργοί από την Ελβετία, οι οποίοι έχουν αναλάβει να παρακολουθούν την καλλιέργεια της αμπέλου και τα προϊόντα. Και δεν είναι μόνο ο στόχος να παράγει αυτή τη στιγμή, γιατί το εξάγει κιόλας, έτσι, όλο αυτό, και πωλείται και στην Πάτμο το κρασί αυτό και τα 2 κρασιά. Αλλά θέλει να ευαισθητοποιήσει τους νέους της Πάτμου και κυρίως τους μαθητές. Γι' αυτό και καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής περίοδου οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις, οι οποίες εκδηλώσεις αυτές έχουν σαν στόχο να επιμορφώνουν τα παιδιά στην κομποστοποίηση και του εδάφους αλλά και του χούμου, και επίσης προσπαθεί να δημιουργήσει αυτή τη στιγμή μία σχολή, βρίσκεται πραγματικά σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, όπου θα έρθουν εδώ φοιτητές από αμπελουργικές σχολές της Ελβετίας, θα έρθουν στην Πάτμο για να εντρυφήσουν μέσα σε αυτό το δικό μας έτσι σύστημα εδώ και τα δικά μας προϊόντα, και είναι ένα πάρα πολύ θετικό, γιατί θα έρθουν επιστήμονες, θα έρθουν φοιτητές και θα γίνει δηλαδή μια πάρα πολύ καλή. Βλέπουμε εδώ και τον Μπενέτο Σπύρου, ο οποίος ήταν τότε
στα εγγένεια, γιατί αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε σκηνές από τα εγγένεια του Αμπελώνα το 2000. Έγινε το 2011, αλλά από τα εγγένεια, αλλά από το 2010 είχε χτιζόταν και φυτευόταν τα κλίματα. Τώρα, όσο αφορά όποιος επισκέπτης είναι στο νησί, μπορεί να πάει εκεί να ξεναγηθεί. Υπάρχει ένας χώρος δοκιμασίας, όπου δοκιμάζει όλα τα κρασιά, ξεναγείται στο κτήμα και επίσης του προσφέρονται προϊόντα της Πάτμου, όπως ψωμί, τυρί και βεβαίως κρασί, οπωσδήποτε, και λαχανικά. Μάλιστα. Είναι τοπικά προϊόντα αυτά. Τώρα, ο κύριος Ιωσήφ Ιάδας, ο οποίος θα είναι εδώ στο τέλος του μήνα, γύρω στις 30 Ιουνίου, γιατί βρίσκεται στην Ελβετία, θα έρθει εδώ με τους επιστήμονες που σου ανέφερα προηγουμένως και νομίζω είχε οργανώσει, βέβαια θα μας το ανακοινώσει σε λίγες μέρες αυτό, μία εκδήλωση μέσα στον Αμπελώνα, η οποία θα είναι αυτού του χαρακτήρα, της επιμόρφωσης σε παιδιά κτλ. Νομίζω ότι είναι και εσύ, όποιος το ακούει αυτή τη στιγμή αυτό, για ένα νησί σαν την Πάτμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι πόλος έλξης επισκεπτών και επίσης νομίζω ότι αυτού του είδους οι έλξεις που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, τον τουρισμό, δίνουν και μία ποιότητα στον προορισμό Πάτμος. Και πρέπει να πω ότι γι' αυτό και μόνο το σημείο πολλοί ξένοι, πολλοί Ελβετοί έρχονται κάθε χρόνο στο νησί και έχει αναπτυχθεί και μία έτσι σχέση με τους Ελβετούς, οι οποίοι θέλουν αυτή την πληροφόρηση και αυτού του είδους τον τουρισμό μάλλον. Και αυτός είναι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είναι ο Νοταμπάρτολο, ο οποίος είναι ο ωκεανογράφος Ιταλός και ο οποίος είναι στο πλευρό αυτής της και ο ηγούμενος βέβαια της Πάτμου. Και στην συγκεκριμένη εκδήλωση είχαν πραγματικά έρθει πάρα πολλοί Ελβετοί, φοιτητές κτλ. Διότι όλοι προσδοκούμε από αυτό το σχέδιο. Φαντάζομαι ότι θα παρακινήσει και πάρα πολλούς νέους ανθρώπους ενδεχομένως να ασχοληθούν με το αμπέλι, δηλαδή στην Πάτμο, αυτή η δραστηριότητα και η δυνατότητα το νησί να παράγει και αμπέλι, να παράγει δηλαδή και ίνο στην εξεργασία του. Βεβαίως, το συγκεκριμένο σχέδιο παράγει ίνο, 7.000 φιάλες. Όμως, έχεις απόλυτο δίκιο, διότι πραγματικά στο νησί μας μετά από αυτό και αυτή την περίοδο υπάρχουν άνθρωποι και νέοι κυρίως οι οποίοι έχουν αναπτύξει ένα μικρό αμπέλι από όπου τουλάχιστον για το σπίτι τους, για τους φίλους τους φτιάχνουν το κρασί τους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευχόμαστε όλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμα του κ. Ζησιάδη στον τομέα αυτό. Πρέπει να σου πω ότι το αμέσως επόμενο βήμα του είναι να κάνει τυροκομείο. Έχει ζητήσει από την Πάτμο να του παραχωρηθεί κάποιος χώρος. Ακόμα βέβαια δεν υπάρχει ένα αποτέλεσμα να ξέρουμε αν πραγματικά θα του παραχωρηθεί κάποιος χώρος. Και δεν ξέρω αν τόνισα ότι αυτό το κομμάτι που είναι ο Αμπελώνας είναι ο παλιός Αμπελώνας της Πάτμου. Ναι, ναι, το είπες. Τα ελαιόδεντρα είναι πραγματικά τα παλιά ελαιόδεντρα της Ιεράς Μονής Ιωάννου του Θεολόγου, τα οποία βγάζουν την κορονέλκη ποικιλία αλαδιού. Και λόγω του ότι υπάρχει και το ηλεκτριβείο μέσα, το οποίο ηλεκτριβείο πρέπει να σου πω ότι είναι του 19ου αιώνα, είναι από τότε που το διαχειριζόταν η Ιερά Μονή, από πολύ παλιά, δέχεται και τα προϊόντα των ελαιοδέντρων των κατοίκων της Πάτμου και τους παράγει το λάδι τους. Είναι δηλαδή και χρήσιμο σε αυτό το τομέα. Μάλιστα. Λοιπόν, όλο το εξαιρετικό ρεπορτάζ και αυτά τα οποία είδαμε, αν έχεις κάτι να συμπληρώσεις, Σμαράγδα, γιατί τρέχει πολύ γρήγορα ο χρόνος σήμερα. Γι' αυτό δεν έχω να συμπληρώσω κάτι, διότι νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει προς το παρόν. Απλώς να πω ότι οι ξενοδόχοι μας είναι σε μια μεγάλη ανησυχία, γιατί μίλαγα σήμερα και την εκπομπή μου στο Πάθμο Radio 91 και μίλησα με τον πρόεδρο των ξενοδόχων, τον κύριο Ιάκωβο Κουκλάκη, ο οποίος μου μετέφερε την ανησυχία των ξενοδόχων, οι οποίοι βεβαίως διακατέχονται από αισιοδοξία, διότι πρέπει να πω ότι κρατήσεις ακόμα δεν υπάρχουν, έτσι, οι οποίες να είναι ικανοποιητικές. Υπάρχει, ας το πούμε, ένα φως στον ορίζοντα,
Αλλά αυτό που παρατήρησα εγώ και με χαροποίησε, μετά από εκείνη την ερημιά που είχαμε, στις τελευταίες 2-3 μέρες υπάρχει ένας κόσμος που κυκλοφορεί στην πάτη μου και πιστεύω ότι πέρα από τα ξενοδοχεία και τα δωμάτια τα οποία νοικιάζουν αυτή τη στιγμή όσα μπορούν και κάποια σπίτια στη χώρα φιλοξενούν κάποιους ανθρώπους και υπάρχει μια κίνηση. Αυτό βέβαια θα φανεί από τη Δευτέρα 15 έκτου, οπότε θα ανοίξουν και όλα τα άλλα ξενοδοχεία και θα δούμε τι γίνεται. Προσωπικά αυτή είναι η κατάσταση. Ωραία, θα μείνουμε σε αυτά, Σμαράγδα. Ελπιστούμε πραγματικά ότι από τις 15 θα ανοίξει λίγο και θα έχουμε λίγο φως έτσι, στο Αιγαίο και λίγο φως και στην οικονομία που τόσο τρέχουμε ανάγκη. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τη συνάδελφο την Σμαράγδα Μουλιάτη. Τώρα, γρήγορα πάω σε μία είδηση που έχει να κάνει ουσιαστικά και με τη Ρόδο. Παραλαμβάνω ότι υπάρχει μία τηλεδιάσκεψη. Είναι προγραμματισμένη για απόψε το βράδυ. Πρωτοβουλία του Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων της Ρόδου. Αλλά έχουμε ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Ποδαρικό θα κάνει στην Ρόδο η TUI Fly, παρακαλώ, την 1η Ιουλίου. Είναι το πρώτο τσάρτερ το οποίο έρχεται από τη Γερμανία. Επίσης, θα έχουμε τα πρώτα τσάρτερ. Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία και Τσεχία τις πρώτες μέρες, επαναλαμβάνω, του Ιούλη. Περιμένουμε να πάρει μια, αν θέλετε, καλύτερη τροπή όλο αυτό το κύμα μετά τις 15 Ιουλίου, όπου έχουμε και την μεγάλη παρουσία δηλαδή των charters. Απόψε θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Βεβαίως οι εκτιμήσεις είναι ακόμη, θα λέει κανείς, απογοητευτικές. Μιλάμε δηλαδή για ένα 30-40% στην καλύτερα των περιπτώσεων. Και γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε και σωστά βήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την προβολή και τη διαφήμιση. Ό,τι ισχύει στη Ρόδο, ισχύει για κάθε περιοχή, κυρίως για το Νότιο Αιγαίο. Τώρα, να σας πω ότι αύριο θα βρίσκεται στην Σαντορίνη ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Πάμε για την επίσημη επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισμού και έχουμε την βάσιμη πληροφορία ότι σε 10 ημέρες θα είναι στη Ρόδο και ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή μετά τον κ. Τσίπρα, μετά την κυρία Γεννηματά, έρχεται και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης στην Ρόδο. Γρήγορα, επαναλαμβάνω ότι η κυρία Γεννηματά, εκτός από τις συναντήσεις που θα έχει στη Ρόδο με φορείς την Κυριακή το μεσημέρι στο Συσίτιο, αμέσως μετά θα έχει μία συνάντηση με κομματικά στελέχη και βεβαίως τη Δευτέρα θα επισκεφτεί το Καστελόριζο. Επαναλαμβάνω, συνοδεύεται από τον Κώστα Σκαναλίδη, τον βουλευτή, επί χρόνια βουλευτή το Δεκανήσιο δηλαδή, πάντα το Δεκανήσιο, τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον γραμματέα του κινήματος και τον εκπρόσωπο τύπου του Κινάλ, τον Παύλο Χριστίδη. Επίσης, να σας πω ότι χθες είχαμε την Action Aid μαζί με μία αποστολή νοσηλευτών του ΕΟΔΗ δηλαδή, σε αυτά τα τεστ τα οποία γίνονται στα νησιά και στο Καστελόριζο. Συνοδεύεται το κλιμάκιο από την γυναίκα του Πρωθυπουργού, την Μαρέβα Μητσοτάκη, και επίσης από τους εφοπλιστές Πατέρα και Μαρτίνο, όπως επίσης και από τον γιο του Τέος Βασιλιά, τον Νικόλα, από νησί σε νησί βρίσκονται δηλαδή. Σήμερα ήταν προγραμματισμένο να βρεθούν στην Χάλκη. Και νομίζω ότι αύριο πηγαίνουν, κατευθύνονται για την Κάσο. Λοιπόν, επίσης κάποια άλλα σημαντικά νέα. Ξέρετε, έχουμε πολλές εξαγγελίες, έχουμε πάρα πολλές δεσμεύσεις, ακόμη όμως έχουμε τους εργαζόμενους οι οποίοι αγωνιούν. Διότι στη συνάντηση που υπήρξε στην Αθήνα, με αφορμή το συλλαλητήριο του τουρισμού επισυντισμού, αυτά τα οποία υπόθηκαν από τον διοικητή του ΑΕΔ δεν είναι ενθαρρυντικά, είναι απογοητευτικά, οπότε οι εργαζόμενοι, κυριολεκτικά το λέω, είναι στα κάγκελα. Προμηνύεται ένας δύσκολος χειμώνας. Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσω με μια πολύ σημαντική είδηση αυτή των παιδιών, διότι έχουμε αυτή την αγωνία, αλλά από τη Δευτέρα ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις, πανελλαδικές δηλαδή. Έχουμε 1.733 παιδιά από τα 12 νησιά, εκ των οποίων τα 280 είναι από τα ΕΠΑΛ. Τα προβλεπόμενα κέντρα είναι 28 τα εξεταστικά κέντρα στον νομό Δωδεκανήσου και βεβαίως τα μέτρα τα οποία χρειάζεται να ληφθούν, 10 έως 12 παιδιά σε κάθε σχολική αίθουσα. 10 έως 12 παιδιά σε κάθε σχολική αίθουσα. Λοιπόν, τα παιδιά θα πρέπει να πάνε στις 8 στα εξεταστικά.
με το μπουκαλάκι το νερό, το τυπικό στυλούς και τα λοιπά, με μια, αν θέλετε, πολύ καλή διάθεση, ψυχολογία, ηρεμία, ψύχραμα. Είναι μια μάχη, αλλά η μάχη έχει να κάνει και με την υπομονή τους. Δεν είναι, θα λέει κανείς, η αρχή ή το τέλος της ζωής. Πολύ μεγάλη ψυχραιμία, ηρεμία και νομίζω θα τα καταφέρουν. Άλλωστε, νομίζω θα κινηθούν φέτος στα ίδια επίπεδα των περσινών, δηλαδή, εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λοιπόν, ηρεμία, παιδιά, να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά, στους γονείς να τα ηρεμήσουν, δεν χρειάζεται πανικός και επιτρέψτε μου και προσωπικά έτσι, τα καλύτερα και για την θυγατέρα την Κατερίνα. Λοιπόν, από εμάς το ραντεβού για την Δευτέρα, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.